Έγινε ένα μέτριο παιχνίδι και οι δύο ομάδες είχαν κάποιες καλές στιγμές, θα έλεγα. Εμείς δεν είμαστε σε πολύ καλή μέρα. Είχαμε καλές στιγμές που θα μπορούσαμε να περάσουμε μπροστά στο σκορ. Η ομάδα αυτή καταφέρει πάρα πολλά πράγματα στην αρχή της περίοδου. Θέλαμε να τερματίσουμε το πρωτάθλημα ATT και σίγουρα να κερδίσουμε και να μπούμε 9 βαθμούς στα play-off. Όμως ήρθε μια ήττα με όχι καλό τρόπο και αυτό πρέπει να το διαχειριστούμε από αύριο. Δεν μπορούμε να καταστρέψουμε όλη αυτή την προσπάθεια που έχουν κάνει αυτά τα παιδιά στην αρχή της σεζόν. Και ο πρώτος που θα κρατήσει την ομάδα ενωμένη χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα είναι εδώ. Πρέπει να ηρεμήσουμε, να δούμε την επόμενη μέρα και το επόμενο παιχνίδι. Θέλω να πω ένα συγγνώμη από τον κόσμο για την ήττα, αλλά καταλαβαίνει ότι και η ήττα είναι ποδόσφαιρο. Δυστυχώς ήρθε με όχι καλό τρόπο, όπως είπα. Όμως αυτό πρέπει να το ξεπεράσουμε, γιατί οι καλές ομάδες, οι καλοί παίκτες, οι μεγάλες ομάδες και όπως είμαστε πραγματικά καλή ομάδα και καλά αποδυτήρια που έχουμε, πρέπει να το ξεπεράσουμε γρήγορα και να στηρίξουμε αυτά τα παιδιά και κυρίως αυτό θα το κάνω εγώ με το αύριο. Γι' αυτό που θέλω να στηρίξω περισσότερο είναι αυτό που είναι δίπλα μου. Υπάρχουν κακές στιγμές στο ποδόσφαιρο, δυστυχώς. Όμως οι μεγάλοι παίκτες όπως είναι ο Μανώλης θα την ξεπεράσει και θα τον βοηθήσουμε μια μεγάλη ξεπεράσει. Η ομάδα έφερε σήμερα. Μπαίνουμε στα play-off πρώτη με ένα καλό πλεονέκτημα που θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο. Είναι ένα άλλο πρωτάθλημα αυτό που θα γίνει στα play-off. Θα πρέπει να είμαστε στο ίδιο δυνατοί όσο είμαστε στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος για να υλοποιήσουμε τον στόχο που έχουμε φέτος. Νομίζω ότι ο κόσμος αντέδρασε πολύ σωστά. Γιατί καταλάβει ότι αυτή η ομάδα, όπως είπα, έχει κάνει πολλά πράγματα φέτος και καταλαβαίνει και ξέρει πόσο ότι υπάρχουν και κακές στιγμές. Μας δίνει δύναμη. Αυτή τη στιγμή ο Ρωμανόλης μπορεί να αισθάνεται ότι αυτός φταίει, αλλά όταν χάνει μια ομάδα φταίνει όλοι. Και πρώτος φταίω εγώ. Μας δίνει δύναμη το χειροκρότημα και όπως είπα και από αύριο με γνώση ο κόσμος, με ηρεμία πρέπει να διαχειριστούμε αυτή την ήττα για να πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Τι εννοείται. Δεν μπορώ να έχω γνώμη. Αν δεν υπήρχε πέραν, δεν υπήρχε πέραν. Δεν νομίζω ότι είχε ακούσει η ομάδα. Είχε απέναντί της ένα καλό αντίπαλο. Δεν είναι καμιά τυχαία ομάδα η Λάρσα. Δεν ήμασταν καθόλου αγχωμένοι. Εναντίον θα έλεγα ότι προσπαθήσαμε να παίξουμε, να επιβάλλουμε το ρυθμό μας, αλλά πάντα παίζει και ο αντίπαλος. Δεν παίζουμε μόνοι μας. Δεν νομίζω ότι μας επηρεάζει καθόλου αυτό. Μπήκαμε με όρεξη, μπήκαμε με διάθεση να στράρουμε. Δεν μας πήγε καλά. Ίσως εκεί σε μία-δύο φάσεις που θα μπορούσαμε να βάλουμε γκολ, αν μπαίναμε προς το σκορ που είπα και η Λάρισα είχε κάποιες στιγμές, ίσως είναι διαφορετικά τα πράγματα, αλλά δεν έγινε αυτό.
Δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο. Σίγουρα είναι να παίζουμε με έναν καλό αντίπαλο. Κατά την άποψή μου είναι και το φαβορί στο θεσμό του κυπέλου. Όμως εμείς έχουμε δείξει ότι με ομάδες Super League που έχουμε παίξει και με την ομάδα που μπορούμε να καταφέρουμε, να καταθέσουμε την ψυχή μας για να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα στο πρώτο παιχνίδι και να έχουμε περισσότερες πιθανότητες πρόκληση. Επαναλαμβάνω όμως ότι παίζουμε μια πολύ καλή ομάδα η οποία έχει πολλά χρόνια θέλει να πάει στο τελικό και να πάρει έναν τίτλο και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ καλοί για να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα την Πέμπτη.